Αρκαδία 938. Πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2023. Καταρχάς να καλωσορίσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους παλαιότερους, αλλά κυρίως τους νεότερους, οι οποίοι ξεκινάνε για πρώτη φορά την παρουσία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης. Αυτό που εγώ θέλω να τονίσω είναι ότι ευελπιστούμε ότι η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνεται μέσα στα πλαίσια που προβλέπεται στον κώδικα και στον κανονισμό λειτουργίας του, δηλαδή με ευπρέπεια, με ιδιότητα. Νομίζω ότι τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες είναι τέτοια που δεν χωρούν αψιμαχίες και κόντρες πέρα από τα φυσιολογικά. Η διάθεση και η δική μου, αλλά και της παράταξης Τρίπολη αύριο που έχει την τιμή και την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου, είναι να συνεργαστούμε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου για όλα τα σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, να ευχαριστήσω τους συμπολίτες που βρίσκονται σήμερα μαζί μας και μας παρακολουθούν, όπως επίσης και τους φίλους δημοσιογράφους. Να τους διαβεβαιώσω από την πλευρά μου ότι η συνεργασία μας στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι άριστη, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να ενημερώνουν τους συμπολίτες μας για τα τεκτενόμενα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πρόθεση και θα δούμε πώς θα το ρυθμίσουμε ώστε οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να μεταδίδονται έτσι live, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης να παρακολουθεί και εμένα αλλά και όλους σας στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις θέσεις του καθενός, τις απόψεις του κλπ. Θα το δούμε αυτό και θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τεχνικές, αλλά νομίζω ότι θα ξεπεραστούν για να μεταδίδεται εκτός από διαδικτυακά που μεταδίδεται και σήμερα, να μεταδίδεται και live από κάποιο μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την, ενημέρωση οι πολίτες. Είναι πρώτο συμβούλιο που έχει συγκεκριμένο θέμα, συγκεκριμένα θέματα, η εκλογή του Προεδρείου και η εκλογή των μελών της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Θα τα πούμε από το επόμενο συμβούλιο περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που παρευρίσκεστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 26ης Μαΐου. Να συγκαλώ για μια καφορά τον κύριο Τζούμι που του ανέθεσαν τη δεύτερη Κυριακή πολίτη στην ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Εμείς είμαστε εδώ προκειμένου να συμβάλλουμε ώστε να λυθούν όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα που εκ των πραγμάτων απασχολούν το Δήμο και φυσικά η στάση μας θα είναι τέτοια ώστε να πετύχουμε να κάνουμε πράξη όσο δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος το οποίο την πρώτη Κυριακή ψήφισαν πολίτες κατά πλειοψηφία. Θα είμαστε εδώ και ελπίζω σε μια συνεργασία που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα να πάει ο Δήμος λίγα βήματα μπροστά. Ευχαριστώ. Και εμείς, όπως είπε η κυρία Μπακουμάτσου, να ακολουθήσουμε τη διαδικασία της συνένεσης όσον αφορά το να προχωρήσουν τα μεγάλα ζητήματα του Δήμου και να βρουν τη λύση του και τον δρόμο τους. Πρέπει να καλωσορίσουν τους καινούργιους δημοτικούς συμβούλους. Να ευχηθώ ότι καλύτερο στους προέδρους από το πόλη κοινοτήτων και τους εκπροσώπους σε όλες τις ενότητες και τις κοινότητες που έχουμε σαν Δήμους και θα παρακαλούσα για να μην μακρηγορώ, επειδή σε αυτό το πνεύμα φαντάζομαι και ο καινούργιος Δήμαρχος ήταν σαφής και ξεκάθαρος στις θέσεις του, επανειλημμένως έχει δηλώσει ότι όποιες συνεργασίες που επιζητεί μαζί με την αντιπολίτευση τις θέλει πάνω από το τραπέζι. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια συζήτηση κάτω από το τραπέζι, θα ήθελα να μας, αν ο ίδιος το επιθυμεί, να μας πει υπάρχει κάποια, έγινε κάτι το οποίο είναι κάτω από το τραπέζι. Γιατί μένα με προσβάλλει όταν ακούω συνεχώς την λέξη αυτή πάνω από το τραπέζι και πάνω από το τραπέζι. Θέλω να ξέρω λοιπόν αν έχει γίνει κάτι, μιας και είναι το πρώτο συμβούλιο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, τι έχει γίνει και τι έχει ζητηθεί, αν έχει γίνει κάτι που είναι κάτω από το τραπέζι. Και που δεν συμφωνεί ο Δήμαρχος, σε κάνει καλό δίσκο. Έτσι, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ανεγόνιμο και παραγωγικό. Οι πρόεδροι και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όποια θέση ο καθένας έχει, να υπάρχει μια συνεργασία για να πάει και τα χωριά μας μπροστά και η πόλη. Τα υπόλοιπα και δεν υπάρχει, τα είπα στην υποκρισία, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Βεβαίως αυτό που έδωσε ο κ. Παπλής,
το οποίο πραγματικά με εξέπληξε πάρα, είναι όπως ένα ζητούμενο, το οποίο νομίζω ότι θέλει μια κράτηση από το Δήμο, αλλιώς διαφορετικά θα ξεδιπλωθεί σιγά σιγά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Καλή θητεία λοιπόν σε όλους. Τέσσερις στην Τρίπολη, τέσσερις στην Ήπετρο. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με το δικό μας χώρο, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια τα οποία έχουμε αφήσει τελείως έξω από αυτή τη διαδικασία και από τέτοιες συζητήσεις πολλά θέματα. Δεν μου άρεσε η οδηγία προς πραξικολοπαίδους που ήρθε από το Υπουργείο. Και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία γίνονται όσον αφορά μεταρρυθμίσεις, επιμεταρρυθμίσεων και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολεί σε εμάς τους ίδιους, τους τοπικούς, τους αυτοδιοικητικούς, για να έχουμε μια καλύτερη σχέση με το κράτος και με όλους τους άλλους και ιδιαίτερα με τους πολίτες που βρισκόμαστε εδώ για να τους υπηρετήσουμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα από μένα. Καλωσορίζω όλους και συγχαρώ τους συναδέλφους και δει τους νέους που το Δημοτικό μας Συμβούλιο κοσμείται αντιφορά με ένα ποσοστό πάνω από 40% από όσο νομίζω. Αυτό που θέλω να ευχηθώ είναι με την εκλογή του νέου Προεδρείου, γιατί αυτό το θέμα μας σήμερα, να καταφέρουμε να αναδείξουμε το επίπεδο διαλόγου και πολλές φορές και μέσα από τη διαφορετικότητα, αποκαλύπτοντας και αναγκύοντας τις όποιες διαφορετικές απόψεις τεκμηριωμένες, οι οποίες μέσα από τις διαδικασίες αυτές ενός ανάλογου επίπεδου Δημοτικού Συμβουλίου να οδηγήσουν στην αναγκαία σύνθεση που απαιτούν οι πολίτες μας, που απαιτούν τα προβλήματά τους και βέβαια μας αναγκάζει και ο νέος νόμος. Θεωρώ και εγώ ότι η θέση μας όλων εδώ, άλλωστε εγώ το καθιερώσω και προεκλογικά, είτε η θέση του Δημάρχου δεν είναι αυτός ο σκοπός, είτε η θέση της μειοψηφίας δεν είναι θέση αντιπολίτευση. Μια έκφραση που ποτέ δεν έλεγα στην αυτοδιοίκηση, δεν είμαστε εδώ να κάνουμε αντιπολίτευση, είμαστε να εκφράσουμε την διαφορετική μας άποψη με στόχο, τελικό στόχο, να βγάλουμε απόφαση και να βγάλουμε και το αποτέλεσμα που πραγματικά θα ευχαριστούν οι πόλοι μας και οι δημότες μας. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια σε όλους και παραπλέον στο Δήμα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους να έχουμε μια καλή δημοτική περίοδο με υγεία. Εγώ, κύριε Προεδρεύοντα, θα αναφερθώ και για τα θέματα της σημερινής διάταξης. Είναι συνολική η θέση μου, δεν θα επανέλθω το πολύ να πω μια-δυο κουβέντες καθόλου την διαδικασία της εκλογής των επιτροπών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι ξέρουμε ότι η λειτουργία των Δήμων διέπεται από ένα διδραστικό θεσμικό πλαίσιο. Με τις αναδιαρθρώσεις που έγιναν με τον Καποδίστρια, το Καλλικράτη και το Τεσθένη, οι Δήμοι έχουν μεταγραφεί σε κρατικές υπηρεσίες που εξειδικεύουν και εφαρμόζουν την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική, διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα και φορολογιστεύουν επιπλέον τα λαϊκά στρώματα. Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα εκλέξουμε σε λίγο, είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί τη Δημοτική Αρχή. Ο πρόεδρος εκλέγεται υποχρεωτικά από την παράταξη του Δημάρχου και είναι ο μόνος από το Προεδρείο που έχει αρμοδιότητες. Τα άλλα μέλη είναι απλά διακοσμητικά. Παρότι ήταν διασφαλισμένο ότι οι Δήμοι θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν την κεντρική αντιλαϊκή πολιτική, πρόσφατα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον νόμο που ψήφισε έκανε ακόμη πιο αντιδραστικό το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας πλασματική πλειοψηφία στις οικονομικές επιτροπές αλλά και αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο με κάποιες απαράδεκτες κυριολεκτικά διατάξεις να αφαιρούν από τις παρατάξεις το δικαίωμα να καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα. Θα πω μια κουβέντα για αυτό που είπε ο κύριος Παυλής. Νομίζω ότι η θέση δική μου ήταν ξεκάθαρη. Εμείς μιλάμε για συμφωνίες πάνω στο τραπέζι. Αυτό δεν σημαίνει όταν λέω ότι εγώ θέλω συμφωνίες πάνω στο τραπέζι, δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει προτάσεις για συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Τουλάχιστον εμένα. Αν έχουν γίνει άλλες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, δεν το ξέρω, αλλά για μένα, με μένα δεν έχει γίνει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι. Αρκαδία 938.